πολύ. Και την κυρία Νίκη Τζαβέλα, την υποψήφια ευρωβουλευτή. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε λίγο κάτι. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια εντονότατη πολιτική αντιπαράθεση, όχι ότι δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε προεκλογικές περιόδους στην Ελλάδα, να αναλώνονται και τα δύο κόμματα σε θέματα που άπτονται της ηθικής σφαίρας, θα έλεγα. Σκάνδαλο Πετσίτη, σκάνδαλο Νοβάρτης. Υπάρχουν ο κόσμος, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις εκτιμήσεις ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, θεωρεί η ελληνική κοινωνία ότι τα ζητήματα της οικονομίας, για παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για την ελληνική κοινωνία. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε σχεδόν ένα μήνα πριν τις ευρωεκλογές? Έχουμε ανεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν θα έπρεπε να ανοίξει μια κουβέντα για το ποιο είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τη μεταμνημονιακή εποχή? Κάτσε να το θέσουμε και κάπως διαφορετικά, γιατί γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Έτσι, για να μαζέψουν σταυρούς. Ναι. Γυρίζουν όλη την επικράτεια. Ο κόσμος σας ρωτάει για το πρόγραμμα των κομμάτων σας, δεν σας ρωτάει για τα σκάνδαλα Νοβάρτης, Πετσίτη και οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Κυρία Σκοπ... Με την κυρία Σκοπούλη θα ξεκινήσουμε. Ναι, νομίζω ότι αυτά δεν είναι θέματα που αφορούν τον κόσμο. Βέβαια, εντάξει, μια αλήθεια, την οποία θα δώσει δικαιοσύνη, δεν θα τη δώσει ούτε ο δημοσιογράφος ούτε ο πολιτικός. Έτσι. Θα πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα, αργά ή γρήγορα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα θέματα που καίνουν τον κόσμο. Και θεωρώ, και πρέπει να συμβάλλουν και οι δημοσιογράφοι σε αυτό, ότι και οι ερωτήσεις στους καλεσμένους σας θα πρέπει να είναι σχετικά με το τι μέλη γενέστε, ποιες είναι οι προτάσεις. Άρα, εσείς για το μέλλον. Και το διαγύρισμα για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί για το μέλλον της Ευρώπης, ναι, το οποίο είναι συνυφασμένο και με το μέλλον της Ελλάδας. Το θέμα, ότι εμείς οι δημοσιογράφοι, και καλό και τον Κώστα και τη Βούλανς μετά από τη συζήτηση, ότι εμείς να ανοίξουμε τα θέματα της Ευρώπης. Ποιο είναι το διακύβευμα με όλα αυτά που τρέχουν και είστε πολύ δίκαιο σε αυτό που λέτε. Αλλά από την άλλη πλευρά τα ίδια τα κόμματα θέτουν τον πύχη με βάση τις ευρωεκλογές για τις εθνικές εκλογές. Να απαντήσω. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως. Να σας πω κάτι. Δεν είναι η Ελλάδα, είναι τμήμα της Ευρώπης. Έτσι. Και η Ευρώπη είναι αρκετά σημαντικό, όχι για το πόσα θα πάρω, δηλαδή αυτό το πόσα θα πάρω, και αυτό είναι δείκτης για το τι θα γίνει σε εθνικές εκλογές, αλλά τα προβλήματα της Ελλάδος πρέπει να πάνε στην Ευρώπη, και τα προβλήματα τα συνολικά της Ευρώπης, τα οποία υπάρχουν και το τελευταίο διάστημα έχουμε μια σαφή σχέση με την Ευρώπη, ίσως αναγκαστική, ίσως έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα αυτό, όχι σε επίπεδο επιβολής όρων, αλλά σε επίπεδο συνεργασίας, διότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι εχθροί μας. Είναι αυτοί, είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι εμείς αντιπροσωπευόμαστε εξίσου καλά, και πρέπει να γίνει αυτό, όχι σε... Μέχρι τώρα είμαστε ραγιάδες. Είναι οι Ευρωπαίοι και εμείς είμαστε ραγιάδες. Είναι οι μπαμπούλες και εμείς είμαστε οι καλοί, οι τέτοιοι. Είμαστε οι Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Και πρέπει αυτό να το πράξουμε, να το εφαρμόσουμε. Κύριε αυτό το πράγμα. Όταν λέτε, εννοείτε ότι εμείς αισθανόμαστε ως ραγιάδες ή μας αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί εδώ λίγο μπερδεύτηκα. Σε μια σχέση τα πράγματα, ναι, είναι αμφίδρομα. Είναι αμφίδρομα. Είναι. Αυτό λέω, εμείς αισθανόμαστε οι Έλληνες ως ραγιάδες. Εμείς έχουμε, το έχουμε αυτό μέσα στο αίμα μας. Έχουμε μια διτή κατάσταση. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε ένα παρελθόν. Και από εκεί και πέρα με τους άλλους είμαστε όχι φιλόξενοι, ξενόφιλοι. Δηλαδή είναι ο ξένος, εμείς θα κάτσουμε από κάτω, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, θα του πούμε ορισμένα πράγματα. Γιατί αυτό ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν δρούσαμε σαν Ευρωπαίοι. Όταν λέτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ποιο εννοείτε? Να ολοκληρώσω. Είχα την τύχη, τη δυστυχία να είμαι σε αυτή την κυβερνητική ιστορία το 12 μέχρι το 13. Δεν το έχετε ξεκαθαρίσει μέσα σας αν ήταν κάτι καλό ή όχι? Για μένα, για σας, για μένα ήταν πάρα πολύ καλό, επώδυνο, αλλά πάρα πολύ καλό, διότι ακριβώς είδα τι γίνεται. Όταν οι Ευρωπαίοι
Γι' αυτό δεν τρέπομαι, δηλαδή δεν οροδώ να το πω. Έβαλαν θέματα τα οποία είναι καθοριστικά και έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και καιρό αυτά τα θέματα. Διαρθρωτικές αλλαγές. Mm-hmm. Δηλαδή θέματα, να σας πω ένα παράδειγμα παραδείγματος χάρη, ότι η διαδικασία ελέγχου του αίματος και μεταφοράς του αίματος και επικοινωνίας από ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο ανάλογα με τις ανάγκες ήταν κοινοτική οδηγία το πώς θα γίνει εδώ και χρόνια πριν πάω εγώ εκεί πέρα. Αυτά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Μάλιστα. Δηλαδή η πολιτεία η δικιά μας έλεγε done. Έγινε αυτό. Νομοθετήθηκε, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Εγώ δεν ρωτήσω σκάνδαλα για την αντιστοιχία σας. Γι' αυτό να σας γιατί πω. Είχατε πει στην Εξεταστική Επιτροπή της Υγείας σκάνδαλο και λεπνό, ας πούμε, δεν υπάρχει. Εγώ είχατε είπα πει, τέτοιο είχατε πράγμα. Πει ότι αν αποδειχθεί νομικά το σκάνδαλο και πνό, να μου τρυπήσετε τη μύτη επακριβώς. Είχα διαβάσει τα πρακτικά το πρωί πριν έρθω. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το σκάνδαλο, ξέρετε πότε είναι ένα σκάνδαλο μεγαλύτερο? Όταν έχει μια νομιμοφάνεια. Καταλάβατε, όταν κάνουμε την. Άρα ήταν ή δεν ήταν σκάνδαλο? Αυτά μεγαλύτερα. Το κελπνό. Δεν είναι το κελπνό. Δεν είναι το κελπνό. Είναι η ανικανότητα. Όλη αυτή η περίοδος, οι δεκαετίες, τι έκαναν? Έκαναν ένα κράτος το οποίο δεν το έχουν εργαλείο. Δηλαδή έχουν ένα κράτος το οποίο δεν εξυπηρετεί την πολιτική για τον κόσμο, για το λαό. Ζωτώ, αυτό είναι διαχειριστική ή διοικητική ανεπάρκεια? Εγώ ζωτώ, αν είναι σκάνδαλο. Δεν είναι διοικητική ανεπάρκεια. Είναι πολιτική βούληση. Δεν είναι διοικητική ανεπάρκεια. Μάλιστα. Και εκεί μέσα εντάσσονται και όλα αυτά, όλες αυτές οι σχέσεις με τα φάρμακα, με τα αντιδραστήρια, με όλα αυτά. Δεν είναι, είναι πολιτική βούληση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Η ανεπάρκεια του κράτους, η οποία δεν λύνεται τώρα, η ανεπάρκεια του κράτους. Θέλει δεκαετίες και θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Δεν μπορεί ένα κόμμα να θέλει να φτιάξει το κράτος. Πρέπει να συμβάλλουν όλοι για να φτιάξει μάλιστα, το κράτος. Πάμε στην κυρία Τζαβέλα. Και να το έχουμε εργαλείο στην πυρκαγιά, στην πλημμύρα, στις αρρώστιες, σε όλα αυτά. Μάλιστα. Κυρία Τζαβέλα, τι λέτε?